η ερμηνεία, η λειτουργία και η σημασία του αίματος για τους ανθρώπους της αρχαίας Εγγύης Ανατολής μέσα από την Εβραϊκή Βίβλο και πιο συγκεκριμένα μέσα από ένα σχετικό και αποκαλυπτικό χωρίο του Λεβιτικού, το οποίο χαρακτηρίζεται από αρκετά μεγάλη σαφήνεια. Ιγάρ ψυχή πάσης σαρκός, αίμα αυτού εστί, και εγώ δέδωκα αυτό ημίν, επί του θυσιαστηρίου, εξυλάς και σθέ περί των ψυχών ημών. Το γαρέμα αυτού αντί ψυχής εξυλάσσεται. Θα μπορούσαμε εν ολίγης να θεωρήσουμε ότι η συγκεκριμένη λυτρωτική αντίληψη για τη λειτουργία και τη σημασία του αίματος που περιγράφεται μέσα στο Λεβιτικό ίσως να αντικατοπτρίζει και την γενικότερη αντίληψη των λαών της αρχαίας Εγγύης Ανατολής και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να απέχει πολύ από τα πιστεύω των αρχαίων Χεταίων. Ωστόσο αξίζει εδώ συμπληρωματικά να επισημάνουμε ότι σε διάφορα χαιτητικά κείμενα υπάρχουν αρκετά χωρία που αποκαλύπτουν ότι στη χώρα των Χατί το αίμα θεωρείται ταυτόχρονα και σημαντικός φορέας της ζωής και της ισχύος. Συνεπώς, η ενδεχόμενη πόση καθαγιασμένου αίματος που έχει συλλεγεί από ένα θυσιασμένο στους θεούς ζώο ίσως να ήταν συνδεδεμένη με την αντίληψη της γενικής ενδυνάμωσης και της ενίσχυσης της ψυχικής και της σωματικής ρώμης. Άρα ένας ασθενής που έχει προσβληθεί από λοιμό, πίνοντας καθαγιασμένο αίμα ή υπό τις συνθήκες της καθαρτήριας θυσιαστικής ιεροτελεστίας, θα μπορούσε με μαγικό τρόπο να επανακτήσει τη χαμένη του υγεία. Εσχάρ εκού, αίμα πίνω, ως μεταβατικό ρήμα, στα χαιτητικά σημαίνει ενδυναμώνομαι. Ο κύριος Ηλίας Πετρόπουλος.